Σας μοιάζει ο εγγονός. Σας μοιάζει. Πριν πολλά πολλά χρόνια, πάνε 6 αιώνες από τότε, άρχισε για την πατρίδα μας μια μεγάλη σκοτεινή περίοδος, η χειρότερη της ιστορίας μας, η τουρκοκρατία. Ένας λαός αλόθρησκος ήρθε από τα βάθη της Ασίας και κυριάρχησε σε όλα τα Βαλκάνια. Η Κωνσταντινούπολη, η κοσμοσακουσμένη πόλη, το όνειρο των λαών και των βαρβάρων ο πόθος, τούρκεψε. Τότε λοιπόν που η Ευρώπη προόδευε, τότε που η αναγέννηση έβαζε τη σφραγίδα της στη γειτονική Ιταλία και σε άλλες χώρες, τότε που οι επιστήμες έκαναν άλματα μεγάλα, τότε που οι ιδέες του διαφωτισμού πλημμύρισαν τις ευρωπαϊκές πόλεις, οι Έλληνες ήταν αναγκασμένοι να ζουν κάτω από το απόλυτο σκοτάδι της τουρκικής κυριαρχίας, μέσα σε εξευτελισμούς και διώξεις, απομονωμένοι από κάθε τι προοδευτικό, έρμα στις επιδιώξεις του τοπικού πασά ή του εκάστοτε σουλτάνου. Σώπασε και τα δέσμια και μην πολύ δακρύς. Πάλι με χρόνια με καιρούς παρκάμασταν. Καράβι κατέβαν στα μέρη της Τενέδης και κάθαργο το υπάτης, στέλνει και ένα ρουτάκι. Καράβι, πόθεν έρθεις και πού θα κατεβαίνεις. Από την πόλη έρθει, την αστραποκαμένη. Φέρνω μαντάτα θλιβερά και παραπονεμένα. Κακά της κουσίνους, πικρά, φαρμακωμένα. Κακάδια τους πισανούς, πικρά, φαρμακωμένα. 40 κάτεγα, είμαστε και 62 φρεγάδες. Και είχαμε σκλάβους 100. Yeah.
και τζαβελέι θέλουν το χώρο του λευτεριά στα κακοτράχαλα βουνά τη Επίλου. Τώρα να δείτε πόλεμο και κλέφτηκα του τουφέκια. Πώς πολεμάει η κλεφτουριά και αυτοί οι κακοσουλιώτες. Η ηρωνική αγώνα στους λιωτών, εναντίον του όλη παθμού, είναι ότι σε ηρωνικότερα σε... Είναι έχεις όλες κρίμα. Εδώ τελειώνει η στράτα μας. Μην κάνετε βήμα. Κατάρρευσε την τύχη μας για αυτό το ριζικό μας. Φτάσαμε οι άμερες στο πιο μακοβερμό μας. Στο σάλατο μας και έλληνες, με διά χτάσει τρόπο. Παίρνουμε τη διά σε μας και πήραμε ένα τρόπο. Και τώρα τι θα κάνουμε. Το λάθος δεν αλλάζει. Πρέπει να το μαθήσουμε. Όχι να μην δώσουμε. Βρισκέζαμες καλύτερα. Απ' το δικό του στόμο. Λόγος καλός δεν έχει βγει, τουλάχιστον ακόμα. Να πω μου δεν γίνεται. Ούτε να αλλάξει ο δρόμος. Στα χέρια σου θα πέσουν και θα πάμε μισό ώρα. Α, όλα και όλα πέσουν να το πω ότι έχεις ακόμα. Και κάνω πες το περμό σε λίγο από τα ώρα. Παρά να πέσεις ζωντάς με στον άψο τα χέρια. Φεύγονται να μας και σπαθιά. Τα κόψερα μου χέρια. Δείτε έτσι, Μαρικό, την κουρέλια ξακόρη. Εγώ μα δεν συμφωνώ. Έχω την ίδια γνώμη. Ο θάνατος καλύτερος και τη σκλαβιά ακόμη. Γυναίκες μην τρελαίνεστε. Ελάτε στα καλά σας. Τι έχουμε μικρά παιδιά, δεν είστε στην αγκαλιά σας. Κάνε με το γιόγκα μου στην κρέμα να τη δείξω, παρά στην κερδιά μου τον, να τον απαρατήσω. Πες να Ah!
Ο Παπαθλέσσας ήταν μια από τις καταπληκτικές μορφές του 1821. Μπουρλοτιέρης των ψυχών, ήρωας, γλέντες και μάρτυρας. Νέος μύθηκε στη φιλική εταιρεία. Από τότε ρίχτηκε σαν σύμφωνας στον ξεσηκωμό και τον αγώνα. Οι δημοχέροντες απαντούν αρνητικά στο όραμα του ξεσηκωμού. Το ράσο του γίνεται παδιέρα ελευθεριάς και ο λαός ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του. Αν και υπουργός της κυβέρνησης, όταν η Πελοπόννησος κινδύνεται από την επέλεση του Ιβραήμ, δεν δίστασε να θυσιαστεί και να πεθάνει όρθιος, πολεμώντας το Μανιάν ηρωικά. Όποιος το δίκαιο δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθάνει, σαραγιάς. Μη σκιάζεστε τα σκότη. Η λευτεριά, σαν τις αυγείς στο φεγγοβόρα στέλνει, τις νύχτες το ξημέρωμα θα φέρει. Έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε και να φανούμε αντάξια της ιστορίας μας. Να δεχτούμε αληθινοί Έλληνες. Μη φοβηθούμε το πλήθος των εχθρών. Είμαστε ολίγοι, αλλά είναι μεγάλος ο Θεός μας προστατεύει. Κι αν είμαστε ολίγοι απέναντι στο πλήθος των Τούρκων, παρηγοριέμαστε με έναν τρόπο. Και τώρα και παλιά, όλα τα θηριά πολεμούνται να μας φάνε και δεν μπορούν. Τρώνε από εμάς και μένει και μαγιά. Και ολίγοι αποφασίζουν πάντα να πεθάνουν με την ελευθερία και την πατρίδα.
Άρης και ο Δημήτρης Παπανικολής προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες, είτε μεταφέροντας τρόφιμα και πολεμοφορείς στην Πελοπόννησο και τη στερεά Ελλάδα, είτε προστατεύοντας τις παραπάνω περιοχές από τις επιθέσεις του τουρκικού στόλου. Να και τα ψαρά στο βάθος του Αιγαίου. Σύμβολα αρχής και τόμος γίνεται, τον όρο του Λεκάνη. Ελευθερία ή θάνατος, διαβάζουν τα αρχεία της κοινότητας της Ήδρας. Επιστολή κατοίκων της Νήσου, Ήδρας προς τους Πλοιάρχους των Ελληνικών Πολεμικών. Ήδρα, 19 Απριλίου 1821. Ετοιμότατοι κύριοι καπεταναίοι του ελληνικού στόλου, ο ξεσηκωμός του ελληνικού έθνους κατά τον τυράννο του και η αποστολή του στόλου μας γίνεται με αποκλειστικό σκοπό να πλήξουμε τον κοινό εχθρό, ώσπου να αποκτήσουμε τα δίκαια και την ελευθερία μας. Όλες οι έννοιές μας πρέπει να είναι προσιλωμένες σε αυτό το σκοπό, του οποίου την υλοποίηση επιθυμούμε και βέβαια θα επιτύχουμε εάν οδηγηθούμε με φρονήματα άξια ελεύθερων ανδρών. Ακούτε συντοπίτες αδερφές μου, αντίκριση στην πατρίδα μας, παίρνουμε σωρόκι. Δεν έπαψα στη μήνα παρά τα κανόνια. Εκτός όλη μέρα, δεν έπαψε η θάλασσα να τρέμει. Εσύ ήρθε η γη. Και σήμερα, σαν άνθρωπο το κανονίκι με την αυγή. Αχ, ο θάνατος έρωνα τις ψυχές. Ω, γεννήθη τα μάτια μου δάδια. Γιατί το δράμα του μισολογίου δεν έχει λόγια να το πει. Αχ, βάζτε καημένο μισολόγιο. Τα δέχτε μας τον τόνο την ελευθεριά μας. Μέσα σε εκείνο το προσεκμένο δονάκι του. Την ελευθεριά του γη του, την ελευθεριά μας, την ελευθεριά του κόσμου. Από τη θέα μου την τροπολογισία. Να ανοίξει τον δρόμο και να μαζεύει την ελευθεριά. Ω, την βλέπω την ωραία αγαπητή θεά. Αναστημένη στα κόκαλα του μονογόνου μας, είτε στον λίγο καιρό πιο της γενναία. Να περιλαμβάνει τον κόσμο. Έπρεσε ο Βελφούλας μου τις κυκλισμένες μισολογίτσες. Ερχόμαστε εδώ, στο ρογιάλι της ζάχνης μου. Και καθόμαστε, κλαίμε, αναδεύοντας τα άγια κομματά μας. Κλαίμε, κοιτάζοντας πέρα, κατά το καημένο μισολόγιο. Γυρίζουμε, όλη μέρα δύσκολη, στο σοκάκι του ζάχνη μας. Ζητιανεύουμε, να δεις τι ανέβουμε για μας, για να χωριάσουμε τη δίπλα μας. Ζητιανεύουμε και τους δικούς μας, να τους στείλουμε χιπέρες, μισολόγιο. Ελφόδια, τρόφιμα και πανικάρι, τους λαμπωμένους. Δεν είναι και δεν είναι τροπή της γενιάς, σαν εγγεώσεις. Δεν έχει σαμάτω η νύχτα από τη συλλογή. Μόνο τα χαράματα, πλάζουν τα λίγο, δεν είναι στιγμή. Να, όσο να το πεις ένα πατρίδο. Και σε τόση λίγη ώρα, είναι ένα όνειρο μεγάλο. Τόσο μεγάλο, είναι να μπορείς πώς φορά να τόσο πολλά σε τόσο λίγη στιγμή. Έτσι, όσο που παίρνει ώρα, δεν θα παίρνει απλά. Ακούς το πανό, είσαι το δρόμο της κουπέρας. Ο Κούκος φέτος δεν λαλεί, ούτε και θα λαλήσει. Παραγγελικό να θλιβερεί, το λέει το μυρολόι. Φέτος μας ήρθε η αραπιά και κόβει και σκλαβώνει. Σκλάβωσε νεκρά παιδιά, γυναίκες με τους άντρες και σκότωσε λεβεντουριά και καπεταναρέωσε. Thank you.
νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβέντια κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι έβαλε ένα βόλι στο καριοφύλλο και ρίξα τη νύχτα να φωτίσει. Κι είπα να φωνάξουν τον Θεοφύλλο το καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβέντια κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη Λεβέντια κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Και θα γίνει και η ενημέρωση των χωρέων στα μέτρα.